είχε πέντε μιας αναπνοής. Αρκούν για πάντα να κλειστείς στο κρατητήριο. Σκέψου την κάλα σε μια άρια. Φτάνει τα 4 γραμμάρια. Γιατί αυτοί μοιάζουν τροπάρια σε κομμωτήριο. 10 γραμμάρια χαράς είναι τα ρούχα που φοράς. Κι είσαι στο τέλος της σειράς, φτωχός και ασήμαντος. Να με ακούς όταν χτυπώ, σε διάλεξα να σ' αγαπώ. Μοιραίος να ισορροπώ ενός προβλήματος. Για να ζεις κι ύστερα για να ψευτοζεις τρώγοντας χώματα. Δεν είχες τρόπους να κρυφτείς, να ανοίξεις τρύπες μες στη γης, στο τέλος να εξαφανιστείς με 10 ονόματα. Δεν ήσουν έμπορος ματσό για να γλιτώσεις το λεπτό. Μήτε τεκνό λίγο λάτσο με βεβαιότητα. Σπίτι, δουλειά και χαβαλές και συντροφιά μ' άλλες φιλές. Μ' αυτές που διάλεξες να κλαις την ανθρωπότητα. Σχέση δεν είχατε εσείς με χειροπέδες στη στενή, ανάψες θαύματα. Φωτιά να κάψεις μια ζωή, ήρθε κι η πυρός βεστική, πολύ αργά και βιαστική για τέτοια πλάσματα. Το λέμα είδα μακρινή, μόνο στο χάρτη σε έχω δει. Κάτσαμε όλοι στο σκαμνί και γνωριστήκαμε. Φωτιές ανάβουν στα κελιά για κάποια κάκο κεφαλιά και γίνει ο κόσμος μια θηλιά και συστηθήκαμε. Εγκαύματα καθολικά σαν τα τουάς φανταστικά ήτανε δώρα μαγικά απ' τους αγγέλους σου. Ας μη σε γνώρισα λοιπόν, κράτω από σένα το παρόν σαν ευλογία των θεών. Ίσως του γέλιου σου. Συνέβη στην Τολεμαΐδα τον Ιούνιο του 2005 με θύμα τον Βασίλη Καραλευθέρη. Τον συνέλαβαν με 10 γραμμάρια χασίς ως κάτοχο και χρήστη και τον έκλεισαν στο κρατητήριο της ασφάλειας με χειροπέδες. Στην απελπισία του έβαλε φωτιά και κάηκε. Επειδή όμως διεστάλλει κλειδαριά από τη φωτιά, φώναξαν την πυροσβεστική για να την ανοίξουν. Διετάχθησαν ανακρίσεις.